Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Παντάσης, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα και πάλι να παρουσιάσω ένα βίντεο εμβόλυμα στο κανονικό πρόγραμμα, γιατί πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μελέτη που ξεχωρίζει κάποιες ηλικιακές ομάδες που η κατανάλωση αλκοόλ είναι καταστροφική για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όλοι γνωρίζετε ότι το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία και ειδικά για την υγεία του εγκεφάλου. Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει την νοητική οξύτητα και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Αλλά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο σε όλες τις ηλικίες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν μερικές μέρες εστιάζει σε 3 ηλικιακές ομάδες που είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι στις ολέθριες συνέπειες του αλκοόλ για την νοημοσύνη μας και την υγεία του εγκεφάλου. Η πρώτη είναι η ενδομήτρια ζωή, δηλαδή οι 9 μήνες που περνάμε μέσα στη μήτρα πριν τη γέννησή μας. Δυστυχώς, ακόμη και πολύ μικρές ποσότητες αλκοόλ έχουν σημαντικές συνέπειες στη νευρολογική ανάπτυξη του εμβρίου, γιατί το έμβριο δεν έχει αναπτύξει άμυνες και μηχανισμούς αποτοξίνωσης του αλκοόλ που περνάει από την εγκυμονούσα μέλουσα μητέρα στο έμβριο. Οι μελέτες συμφωνούν ότι η κατανάλωση αλκοόλ στην εγκυμοσύνη επηρεάζει σημαντικά την νοητική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού. Η άλλη ηλικιακή ομάδα που πρέπει να αποφεύγει το αλκοόλ όσο πιο πολύ γίνεται είναι η εφηβεία. Οι έφηβοι ηλικίας 15 έως 19 ετών είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συνέπειες του αλκοόλ στην λειτουργία του εγκεφάλου. Οι μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την ηλικία οδηγεί σε μειωμένη ανάπτυξη του εγκεφάλου και μειωμένη νοητική οξύτητα. Επίσης, μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία του εγκεφάλου, δηλαδή στη μη ανάπτυξη του όγκου του εγκεφάλου, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να είναι πιο μικρός σε μέγεθος σε σχέση με το αναμενόμενο. Δυστυχώς, η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την ηλικία δεν είναι ασυνήθιστη και πολλές φορές δεν αποθαρρύνεται επαρκώς από την κοινωνία. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην κοινωνική συζήτηση κάποιος πιθανός μηχανισμός ελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Τέλος, η ηλικία που το αλκοόλ πρέπει να διακόπτεται πλήρως είναι μετά τα 65. Θυμίζω ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερα νευροτοξική ουσία που καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα και το γεγονός ότι πολλοί το έχουν απενοχοποιήσει δεν σημαίνει ότι είναι αθώο. Δυστυχώς η κατανάλωση αλκοόλ μετά τα 65 επιταχύνει τη μείωση της νοητικής οξύτητας και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Άρα, το καλύτερο είναι να προστατέψουμε τον εγκέφαλό μας για να λειτουργούμε όσο καλύτερα γίνεται όσο αυξάνεται η ηλικία μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δίνη της κρίσης του κορονοϊού. Η οικονομική κατάσταση πολλών ανθρώπων έχει χειροτερέψει δραματικά, ενώ και η ψυχική υγεία όλων μας έχει χειροτερέψει υπερβολικά. Δυστυχώς, ιστορικά η ανθρωπότητα όταν περνάει μεγάλες κρίσεις και ειδικά όταν τις ξεπερνάει, πάντα καταλήγει σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης του αλκοόλ. Τα στοιχεία από τις καραντίνες που μαστίζουν τις κοινωνίες μας δείχνουν αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό θα χειροτερέψει όταν πολλοί από εμάς νιώσουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Αυτή την περίοδο λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το αλκοόλ και τις ολέθριες συνέπειές του. Ειδικά όσοι βρίσκονται ή επηρεάζουν τις ηλικιακές ομάδες που είπαμε νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ.